Ο Παπαστραγκίσκος είναι τα 13 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς κατά την πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Λισαβόνα. Μια συνάντηση μιας ώρας σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Λίγο νωρίτερα προέτρεψε τους Πορτογάλους ιερείς να ακούν την κραυγή οδύνης των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς, δικαιολογώντας τον θυμό και την απογοήτευση ορισμένων ανθρώπων απέναντι στην Εκκλησία. Y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestro mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro. Hay muchos abismos en la sociedad de hoy y también aquí en Portugal, en todas partes. Τα θύματα πάντως φρόντισαν να υποδεχθούν τον Ποντίφικα με αφίσες στην κεντρική λεωφόρο Αλμιράντε Ρέις της πρωτεύουσας, καταγγέλλοντας τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από κληρικούς. Αφίσες με 4.815 τελείες, μία για κάθε θύμα. Continuo a solicitar também a nossa atenção particular, a defesa do bem das crianças e o compromisso de defendê-las de toda a espécie de abusos. Τον Φεβρουάριο, Ανεξάρτητη Επιτροπή Ειδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον 4.815 ανήλικοι έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας στους κόλπους της Εκκλησίας σε διάστημα περίπου 7 δεκαετιών. Σύμφωνα με την έκθεση, η θρησκευτική ιεραρχία απέκρυπτε συστηματικά αυτά τα γεγονότα, ενώ η Εκκλησία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τα θύματα.